ήρθαν στη Σύρο πριν από αρκετά χρόνια για διαφορετικούς λόγους ο καθένας και αποφάσισαν να μείνουν. Γιάννης Βέλης, ο ζωγράφος. Όταν ήμασταν μέσα στο καράβι και λίγο πριν μπούμε στο λιμάνι, το καράβι περνάει από τον Άγιο Δημήτρη. Μου κάνει δρομερή εντύπωση ότι το καράβι σφύριξε τρεις φορές και ξαφνικά ακούω ένα καμπανάκι να χτυπάει. Γυρίζω και βλέπω από τον Άγιο Δημήτρη κάποιος χτύπαγε το καμπανάκι και ανταπαντούσε. Μετά μία φορά το καράβι, μία φορά από τον Άγιο Δημήτρη και τελείωσε. Αυτό που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ήταν «Θεέ μου, πού ήρθα». Το όνειρό μου ήταν ένα σπίτι στην επαρχία. Αλλά αυτό που ήταν το πολύ ευχάριστο για μένα είναι που κατάφερα να βρω και ένα χώρο, να δημιουργήσω ένα τεχνοχώρο, ας μην μπούμε γκαλερί, όπου κάνω εκθέσεις δικές μου, φυσικά συμμετέχουν και άλλοι πολλές φορές, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις εκεί μέσα, όπως μουσικές βραδιές, παρουσιάσεις βιβλίων και αυτός ο κόσμος, ο οποίος μου έκανε τόσο καλή εντύπωση, είναι γεγονός ότι με αγκάλιασε πάρα πολύ. Ρομπέρτο Μάτσα, ο Ιταλός σεφ. Το πρώτη φορά είμαι εδώ το Πάσχα 1999, για διακοπές από Ιταλία. Από Ιταλία μετά πολλά χρόνια γύρω στον κόσμο, σε Αμερική, Βραζιλία, Ισπανία. Και μάγειρας, είμαι πολλά χρόνια. Ένα μήνα διακοπές, είμαι εδώ το πρώτη φορά και μιλάω, τι ξέρω εγώ, μάγειρας είμαι. Κάνουμε ένα ιταλικό εστιατόριο. Και τώρα είμαι 9 χρόνια, είμαι παντρεμένο εδώ και δεν θέλω άλλο, θέλω εδώ, το σπίτι μου είναι εδώ τώρα. Μου αρέσει πολύ η ζωή εδώ ο Σύρος, είναι κάτι άλλο, δεν είναι ίδιο το γύρω-γύρω το Ευρώπη. Σύρος ένα νησί, το ζωή είναι τόσο πολύ... απλή. Γι' αυτό μου αρέσει. Νίκος Δελόγλου, ο αρχιτέκτονας. Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν να ζήσω σε ένα νησί, ζωγράφιζα νησιά και το έκανα. Η περιοχή λέγεται Πλατιβουνή. Είναι έτσι αχαρακτηριστικό όνομα της περιοχής. Πλατιβουνή, Χαλατριανή, Λίγερο. Τα κριτήρια γιατί η Σύρος ήταν συγκεκριμένα. Πρώτα-πρώτα να είναι κοντά στην Αθήνα. Γιατί το χωριό μας δεν θέλαμε να το έχουμε μακριά. Μετά να έχει καλή υποδομή για το παιδί μας. Να είναι αστικό κέντρο. Αυτά τα βασικά ουσιαστικά. Και εγώ σαν αρχιτέκτονας να έχω και πεδίο δράσης στα γύρω νησιά. Παράλληλα έχει εδώ διάφορες άλλες γοητείες η περιοχή. Έχει φοβερή ανατολή που βλέπω την ανατολή. Και η αίσθηση ότι εδώ η περιοχή κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια, είναι εδώ ο διπλογισμός, το Καστρί, ο προϊστορικός οικισμός. Αυτή σου δίνει μια αίσθηση ότι συνεχίζει η ιστορία. Η αρχιτεκτονική, το σπίτι των ονείρων, αν θέλει κανείς να το πει, και το λέω πολύ διακριτικά, δεν το λέω. Δεν έχω καμία έμπαρση. Ήταν ένα νησιώτικο απλό σπίτι. Λειτουργικά απλό ενταγμένο το καραστό Αιγαίο ένα σπίτι. Αυτό έκανα πολύ διακριτικά. Έπαιξα με τους όγκους διακριτικά. Εκεί όμως που δεν μπόρεσα να αποφύγω τα αστικά μου κατάλοιπα και ενώ έξω είναι ένα νησιώτικο σπίτι στο Πλατιβουνί, μέσα είναι ένα αστικό σπίτι, δεν μπορώ να κρύψω την καταγωγή μου και το χωριό μου.